Πρωτοχρονιά σημαίνει καθήκον σχεδόν για την πλειοψηφία των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας, τα νοσοκομεία, υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος, αλλά και εργαζομένους στους χώρους εστίασης και τον τομέα των μεταφορών. Άνθρωποι που βρίσκονται αυτές τις ώρες μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον και αγαπημένα πρόσωπα, αλλά δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη, ανεξάρτητα από το κλίμα των γιορτών. Ο φακός της Κρήτη TV βρέθηκε στα συντονιστικά κέντρα της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, αλλά και στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, στο πλευρό των εργαζομένων που μοιράστηκαν τις ευχές τους και τις εμπειρίες τους. Ο αρχιφύλακας Νίκος Ανδριανάκης έκανε αλλαγή του χρόνου στον αέρα, συντονίζοντας μέσω ασυρμάτου τις αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το νομό Ηρακλείου. Τα πρώτα περιστατικά της χρονιάς για το κέντρο της άμεσης δράσης ήταν ίσονος σημασίας με την ευχή για ένα ήρεμο και δημιουργικό 2020. Τα πρώτα χρόνια νιώθα λίγο περίεργα, γιατί το έχω ξανακάνει στο παρελθόν. Τώρα το έχω συνηθίσει. Εντάξει, όσο να είναι δύσκολο, αλλά αισθανόμαστε και όμορφα, γιατί μπορούμε να βοηθάμε πολίτες οι οποίοι μας έχουν ανάγκη τέτοιες μέρες. Πρωτοχρονιά στους δρόμους έκαναν και οι αστυνομικοί στο νομό Λασιθίου, που δεν παρέλειψαν ωστόσο να κόψουν την παραδοσιακή βασιλόπιτα. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, ευτυχία και πολλά χαμόγελα. Με επικεφαλή στην πυρονόμο, Ελένη Καζάνη γιόρτασε τη νέα χρονιά που ξεκινά η βάρδια της πρωτοχρονιάς στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου. Εμείς έχουμε τη δικιά μας οικογένεια εδώ, ούτως ή άλλως, των 15 ανθρώπων. Είναι σε όλες τις υπηρεσίες το ίδιο, δεν αποτελούμε εξαίρεση. Είναι συνάδελφοι της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν, στα νοσοκομεία, όλοι οι άνθρωποι που προσφέρουν. Έτσι προσφέρουμε και εμείς σήμερα από τη δικιά μας την πλευρά. Πρώτη χρονιά μακριά από την οικογένειά του για τον νεαρό πυροσβέστη Αλέξανδρο Στρατιδάκη, που μιλά για το καθήκον όλων των εργαζομένων στις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Θα ήθελα να είμαι και εγώ έξω να γιορτάζω, αλλά και το καθήκον που έχουμε στην κοινωνία είναι και αυτό πολύ σημαντικό, οπότε αυτό το ισορροπεί κάπως. Και ευχές για το νέο έτος? Μακάρι να είναι όλοι ασφαλείς, μακάρι να μην χρειαστεί να βγούμε κι εμείς έξω. Πρώτο περιστατικό της χρονιάς για την πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη, η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 12 και 16 στα Χανιά. Χωρίς δραματικά περιστατικά κύλησαν οι πρώτες ώρες του 2020 στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, με τον συντονιστή Στέφανο Τζανακάκη να συστήνει προσοχή στους δρόμους αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ. Ευχή να διασκεδάσει ο κόσμος όσο μπορεί, απλώς αυτός που πρέπει να οδηγήσει να μην πιει αλκοόλ, να γυρίσουν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Από τις 6 το πρωί βρίσκεται στους δρόμους το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας στο κέντρο του Ηρακλείου. Το καθήκον για τις σιδηρές κυρίες του συνεργείου που εργάζονταν το πρωί στην οδό Δικαιοσύνης, σκληρό και δύσκολο. Η Μαρίνα και η Κυριακή μιλούν με απογοήτευση για την ασυνειδησία μεγάλης μερίδας πολιτών, που φαίνεται ότι ρηπαίνουν συνειδητά τους δρόμους. Εμείς λέει τα διασκεδάζουμε κιόλας, μαζί με τους ανθρώπους που βγαίνουν και κυκλοφοράνε από τα μπαράκια και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία. Άμα έχεις καλή διάθεση, είναι όλα ωραία. Γλύφουμε τους δρόμους και σε 5 λεπτά είναι. Και μπροστά μας το κάνουν αυτό, και μπροστά μας πετάνε τα σκουπίδια. Και αν πεις κάτι, σου λένε είσαι υποχρεωμένη να τα μαζέψεις. Αυτή είναι η δουλειά σου. Πρωτοχρονιά στο τιμόνι και για τους επαγγελματίες οδηγούς. Ελπίζω ο καινούριος χρόνος το 2020 να φέρει ειρήνη, ευτυχία και αγάπη πάνω απ' όλα.